Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χρόνια σας πολλά. Το 2022 μας αποχαιρετά, το 2023 έρχεται. Η κατάσταση για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων δεν ήταν η καλύτερη δυνατή στη χρονιά που φεύγει και δεν ξέρω τι θα γίνει στη χρονιά που έρχεται. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Δημήτρη Μεθενίτη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Πανελλαδική, συγγνώμη, πάντα κάνω το ίδιο λάθος, κύριε Μεθενίτη. Πανελλαδική. Χρόνια σας πολλά. Όπως είπα στον πρόλογο μου, εντάξει, το 2022 δεν ήταν και η καλύτερη χρονιά για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Φεύγει με αρκετή έτσι, δυσαρέσκεια με όσα έγιναν με τα επιδόματα, όσα δόθηκαν αλλού, δεν δόθηκαν στους στρατιωτικούς. Και φεύγει και με ένα μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει τελικά με αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το οποίο συζητάγαμε πριν συνδεθούμε. Υπάρχουν ήδη περίπου 11.500 σχόλια στην ανάρτηση που έχει γίνει και μπορεί οποιοδήποτε να σχολιάζει, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά, κάτι που δείχνει ότι αφήνει πολλά ανοιχτά θέματα. Ναι, καταρχάς, καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Γαβρονόπουλε. Όντως, το 2022 φεύγει με μία άσχημη γεύση και δυστυχώς δεν αφήνει καν να εννοηθεί, το υποδηλώνει ξεκάθαρα, ότι το 2023 θα είναι μία από τα ίδια, μην πω και χειρότερο. Ειλικρινά θα σας πω, ασχολούμαι από το 2011 με τον συνδικαλισμό. Άρχισα από απλό μέλος, εντάξει, από ενδιαφέρον. Γιατί αυτό? Γιατί έβλεπα ότι τα προβλήματα διαρκώς εξορεύονταν, δεν επιλύονταν. Παρ' όλα αυτά, αυτό το πράγμα που συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια, τέτοια διαφορία για το προσωπικό δεν τη θυμάμαι ποτέ άλλοτε σε καμία άλλη φάση της σταδιοδρομίας μου. Μετράει και 27 χρόνια, έτσι, δεν έχω 2-3 χρόνια να πω. Το νομοσχέδιο είναι δυστυχώς, αν και πολύ αναμενόμενο, αν και πολύ διαφημισμένο, αν και είχαμε διαβεβαιώσεις και από τον ίδιο τον κύριο Υπουργό, πολύ κατώτερο των περιστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Περιμέναμε μέσα να υπάρχουν πράγματα τα οποία είχαμε τη διαβεβαίωση από την επίσημή μας συνάντηση το Σεπτέμβριο ότι θα ήταν μέσα, δεν τα είδαμε. Παράδειγμα το μισθολογικό κλιμάκιο των ΕΜΦ, παράδειγμα για τους ΕΠΟΠ, μια ρύθμιση η οποία μάλιστα μας είχε πει ότι δεν θα ήταν κιόλας και οριστική, αλλά θα ήταν κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή είχαμε και λεπτομέρεια επί τούτου. Παράδειγμα μας είχε πει ότι επιλύονται όλα τα θέματα των ΑΣΥ, όπως για παράδειγμα το άρθρο 32 που και αυτό βγήκε εκτός και πάει λέγοντας. Όπως καταλαβαίνετε, η πολυετής αδιαφορία για το προσωπικό δημιούργησε προσμονή. Πόσο μάλλον όταν υπήρχαν και κάποιες εξαγγελίες. Να θυμίσω κιόλας ότι είχαμε και εξαγγελία το επίδομα του στόλου, το υποτιθέμενο ότι είχε ήδη θεσμοθετηθεί. Ο κ. Πρωθυπουργός το είχε πει αυτό και μάλιστα ενώπιον των στελεχών του πολεμικού ναυτικού στον Άφσταθμο. Φυσικά δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Είχαμε διαμαρτυρηθεί επίσημα κιόλας με επιστολή μας προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δείχνουν στο προσωπικό έναν εμπεγμό και τον δείχνουν όχι γενικός και αορίστος, στην πράξη. Όταν δεν ξέρεις ότι κάτι δεν έχει θεσμοθετηθεί, διαβάσαμε, ας πούμε, είδα μία συνέντευξη, βγάλαμε και για αυτήν έγγραφο διαμαρτυρίας, είχε δώσει ο κ. Υπουργός και μεταξύ άλλων είπε ότι να, το τάδε νομοσχέδιο θα πάει στο οικονομικό. Το οικονομικό έχει περάσει 2 νομοσχέδια το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, πότε θα ξαναπεράσει τώρα? Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όλα τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για εκλογές. Ούτως ή άλλως είναι το τελευταίο εξάμεινο, το διάβασα και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Βορύδη, νομίζω, που το επεσήμανε και πολύ σωστά. Είναι το τελευταίο εξάμεινο της τετραετίας της θητείας κυβέρνησης. Ό,τι και να γίνει, είτε νωρίτερα είτε στην ώρα τους, πάμε σε εκλογές. Πότε θα περάσει νομοσχέδιο άλλο? Πότε θα δούνε δηλαδή, η ΕΜΘ τους δίνει έναν ακόμα βαθμό, αλλά συνεχίζουν να πληρώνονται αντιπαυσιστές? Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή ανοίγει και άλλο η ψαλίδα. Και το ακόμα χειρότερο, είχαμε βγάλει και γι' αυτό ανακοίνωση, δηλαδή αναγκαζόμαστε και βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις για να εξηγούμε στον κόσμο τι ισχύει. Δεν μπορούν καν αυτή τη στιγμή να διεκδικήσουν νομικά αυτή τη διαφορά, γιατί δεν έχει επιληθεί το θέμα του μισθολογικού του κλιμακίου. Υπάρχουν οι ΕΠΟΠ, χιλιάδες στελέχοι. Ποιες είναι ουσιαστικά οι δηλώσεις του κυρίου Υπουργού? Ότι θα απολυθούν. Εντάξει. Κάποια στιγμή μετά από πολλές πιέσεις μας είπε ναι, εντάξει, θα το δούμε, θα το φτιάξουμε, κάτι θα κάνουμε. Γενικώς και ορίσως. Πούντο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το προσωπικό δεν έχει. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι ακόμα και τα βασικά που έχει υποτίθεται διαβεβαιώσει η ηγεσία, μένουν εκτός. Να πούμε για τα οικονομικά, τα είπατε κι εσείς. Ο τερατώδης εμπεγμός με τα 160 ευρώ, ούτε καν δηλαδή ήταν τόσα
σε σχέση με τα 600 που πήραν τα σώματα ασφαλείας, ξεκαθαρίστηκε ορθά κοφτά ότι εμείς όχι, θα μείνουμε εκτός. Να πούμε για την Kia που δεν δίνει καμία αναδρομικότητα, είναι δεδουλευμένα μας. Ποιος ήταν αυτός που κολυσιεργούσε και δεν έβγαζε την Kia εμείς? Το κράτος. Γιατί δεν τα δίνεις αναδρομικά? Οργανώνουμε πάλι εκ νέου προσφυγή στη δικαιοσύνη. Και να ξέρει και το προσωπικό ότι όπως είπε πάντα έκανε, όπως είχαμε κάνει και με το μισθολόγιο το 2013, τότε σαν ΕΣΠΕ Αττικής και χίλια δύο πράγματα, θα προσφύγουμε και για αυτά σωστέ. Ούτως ή άλλως, να θυμίσουμε ότι για τα αναδρομικά, ήδη μετά από 11 αναβολές, άσχετα αν δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση, συζητήθηκε η προσφυγή μας. Εννοείται ότι την Κία δεν θα την αφήσουμε, έτσι, είναι γνωστό αυτό. Αλλά γενικά το κλίμα σε ένοπλες δυνάμεις, κύριε Καβουνόπουλο, είναι κάκιστο. Υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα δεν είναι καλό, πλέον θα πω είναι κάκιστο. Μάλιστα. Κύριε Μεθενίτη, να κάνουμε το εξής, επειδή μας βοηθάει πολύ και το Skype, να δώσουμε αυτές τις χρονιάρες μέρες, μήπως και κάτι διορθωθεί, αυτό το 15ήμερο, βάζω και τα φώτα μέσα δηλαδή, και να έρθείτε εδώ στο στούντιο αμέσως μετά από τα Θεοφάνεια για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το νομοσχέδιο, τι έχει μπει, τι έχει βγει, τι διορθώνει, τι δεν διορθώνει. Και να κάνουμε μια έτσι μεγάλη κουβέντα για το τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί εγώ θα επαναφέρω, το λέω συνέχεια, γίνομαι κουραστικός ίσως. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τις παραιτήσεις. Λοιπόν, το να γυρνάμε με τα ελικόπτερα και να χτυπάμε τις πλάτες εδώ και εκεί, και ας παρεξηγούνται που τα λέω, δεν με απασχολεί, δεν λέει τίποτα. Το να πηγαίνει σε ένα προσωπικό το οποίο έχει τεράστια προβλήματα, να το χτυπά στην πλάτη και να φέρει μετά με το ελικόπτερο, δεν είναι λύση. Οπότε να έρθετε εδώ μετά τα Θεοφάνεια να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα και για το τι σκοπεύει να κάνει η ΠΟΕΣ. Γιατί η ΠΟΕΣ έχει δείξει το δρόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι λειτουργεί θεσμικά και αξιοποιεί ό,τι μέσα έχει η πολιτεία για τα δικαιώματα των στρατιωτικών. Και να τα πούμε από κοντά. Να σα ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή χρονιά. Και ελπίζουμε, επειδή η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε συχνά, ότι το 2023 θα είναι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, κύριε Καβουνόπουλε. Το συζητάμε αυτό. Πάντα θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Αλλά δυστυχώς δεν μας αφήνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέτε, πολύ ευχαρίστως εννοείται ότι θα έρθω στο φιλόξενο στούντιο που πάντα έχετε για να αναδεικνύετε τα θέματα των στρατιωτικών. Και αυτό, να ξέρετε, εκτιμάται από τους στρατιωτικούς. Φαίνεται και από τις επιστολές που δημοσιεύετε. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, και αυτό είναι και αυτό κάτι καινοφανές. Πάντα δημοσιεύατε. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει το σώζο. Το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ, κυριολεκτικά, είναι επιστολές διαμαρτυρία. Σήμερα, νομίζω, πάλι βγάλατε μία. Γίνεται χαμός, δηλαδή. Είναι Δεν προλαβαίνουμε να τις δημοσιεύουμε. Είναι τόσο πολλές που δεν τις δημοσιεύουμε όλες. Είναι τραγικό το εξής, ότι ακόμα και σε αυτά που υποτίθεται επιλύουν όντως κάποια θέματα, οι ελάχιστες διατάξεις ή που είναι ευεργετικές και τέτοια, υπάρχουν μέσα άλλα θέματα τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να επιλύσεις ένα πρόβλημα για να δημιουργήσεις άλλα 2, 3, 4. Είναι πραγματικά, έχουμε ανακαλύψει πράγματα μέσα στο νομοσχέδιο τα οποία δεν μας άρεσαν καθόλου. Εξυπακούεται ότι θα τα καταθέσουμε και στους αρμόδιους φορείς και στην Επιτροπή όταν θα έρθει η ώρα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Το προσωπικό πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση. Όντως έχει κουράσει και αυτό που είπατε με τα ταξιδάκια αυτά, να χτυπάμε το χέρι φιλικά. Παιδιά, κάντε υπομονή, κάντε κουράγιο. Όχι. Και όταν μας σωστά δουλευμένα μας, όταν μας έχεις. Κύριε Καρ, τώρα συγγνώμη, είπαμε και χρόνια πολλά, υποτίθεται απλά μου δίνει δεν παλιό. Πειράζει. Πρέπει να πω κάτι. Το διάβαζε χθες, δηλαδή ήταν τραγικό, με την τιμή της μεγαβατόρας. Λέει, είμαστε 18 φορές, νομίζω, πάνω από τη Γερμανία. Εδώ μιλάμε για καθαρά θέμα άσκησης πολιτικής. Είναι σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή, ό,τι συζητάμε, το γιατί η Kia δεν έδωσε αναδρομικότητα, το γιατί η Kia πετσοκόβει τις ώρες, το γιατί δεν επιλύονται τα θέματα του προσωπικού, να έχει το προσωπικό κάτι να ασχολείται, το γιατί δεν δίνονται αυξήσεις, το γιατί είχαν κοπεί τα δώρα, τα επιδόματα εκείνα που από δώρα γίνανε επιδόματα δώρα, να θυμάστε, με μία απόφαση, μία σειρά από αποφάσεις του ΣΤΕ, εντάξει, όπου δεν υπήρχε λόγος να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, και ξαφνικά μια μέρα λένε, σταματάμε να τα δίνουμε. Όλα αυτά είναι κυβερνητικές αποφάσεις. Γιατί π.χ. δεν επιλύεται το θέμα των ΕΠΟΠ, γιατί δεν δίνουν τα δεδουλευμένα στους ΕΜΦ, και πάει λέγοντας. Διαρκώς ασχολούμαστε με θέματα επίσημης κυβερνητικής πολιτικής.
πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό και πρέπει να βγει χρονιάρες, ξεχρονιάρες μέρες αφού μου δώσετε το βήμα, θα το εκμεταλλευτώ, χίλια συγγνώμη δηλαδή. Πρέπει η δυσαρέσκεια του κόσμου αυτή να βγει προς τα έξω. Σας πληροφορώ ότι χριστουγεννιάτικα μας πέραν τηλέφωνο συνάδελφοι και μας διαμαρτύρονταν, παιδιά, τι θα γίνει. Πληρωθήκαμε και σε μια εβδομάδα, δηλαδή, πρωτοχρονιά πώς θα κάνουμε. Εντάξει, μάνι. Το φιλοδόρημα αυτό των 158 ευρώ, όχι για το τραπέζι της πρωτοχρονιάς δεν έφτανε. Μήπως τι. Το σούπερ μάρκετ έχουν δει που έχουν πάει. Είναι όλα τραγικά. Τραγικά. Λοιπόν, πρέπει όντως να τα πούμε από κοντά, πρέπει να τα βάλουμε κάτω, πρέπει να βγουν προς τα έξω. Το προσωπικό είναι σημαντικό να εξωτερικεύει τα προβλήματά του και σε ευχαριστούμε και όλους που μας δίνετε και αυτό το βήμα. Γι' αυτό το κλείνουμε από τώρα λοιπόν. Θα σας ενοχλήσουμε να έρθετε εδώ να τα πούμε αναλυτικότατα. Καλή σας χρονιά, χρονιά σας πολλά και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά.